Καλωσορίσουμε επίσης και τον κύριο Νίκο Παπαναστάση, βουλευτή ετωλοκαρνανίας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γεια σας κύριε Παπαναστάση, καλημέρα. Καλημέρα. Τον οποίον προσκαλέσαμε να σχολιάσουμε τις εξελίξεις της πολιτικής επικαιρότητας. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι χθες είχαμε και απεργιακή κινητοποίηση, πρώτη μεγάλη απεργία. Την πρώτη μεγάλη κινητοποίηση. Επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Μετά από τις εκλογές, ναι. Κύριε Παπαναστάση, τι εκτιμά το Κομμουνιστικό Κόμμα για την κινητοποίηση αυτή? Η χθεσινή κινητοποίηση ουσιαστικά ήταν το πρώτο βήμα σε μια κλιμακούμενη αγωνιστική πορεία με σκοπό να αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο έκτρωμα, που συγκεκριμένα αποτελεί ένα σκάνδαλο για το χώρο των εργασιακών δικαιωμάτων, που ουσιαστικά εκεί που εμείς διεκδικούσαμε το δίκαιο του εργάτη να είναι νόμος, το νομοσχέδιο αυτό κάνει νόμο το δίκαιο του επενδυτή. Αυτό ακριβώς, αυτή η διαδικασία η αγωνιστική ξεκινάει χθες και σκοπός είναι να οργανωθεί ένας αγώνας για να διεκδικηθούν συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, με μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και δουλειά με δικαιώματα για αυτούς. Είσαστε ευχαριστημένος από τη συμμετοχή, κύριε Παπαναστάση? Είχε κόσμο? Πραγματικά ήταν μια συγκέντρωση η οποία έδειξε και τον παλμό και την αγωνιστικότητα και την θέληση των εργαζομένων συνολικά για να αλλάξουν αυτές οι συνθήκες τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση σε συνέχεια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, και βέβαια είναι ένα στοιχείο το οποίο δίνει και μια δυναμική με τάσεις αύξησης στο μέλλον. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστάση, να πάμε και στο ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, εκεί όπου έχει σειρά σημαντικών συναντήσεων και με επενδυτές, μιας και το θίξατε λίγο νωρίτερα. Πώς σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, πώς βλέπει τη μέχρι τώρα πορεία των συναντήσεων που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Η συνάντηση, μάλλον το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, ουσιαστικά δείχνει την προσήλωση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντάς τη φυσικά μέσα από την από το ταξίδι αυτού του Πρωθυπουργού, συντονισμένη στα προτάγματα του Ευρωατλαντισμού. Αυτό φαίνεται καθαρά και με τις επαφές του στις Ηνωμένες Πολιτείες για την συνέλευση του ΟΗΕ, επιδιώκοντας μέσα από αυτές τις συναντήσεις ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην υλοποίηση των επικίνδυνων αμερικανοατοικών σχεδιασμών, κάτι που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο το λαό μας, και φυσικά τους κάνει στόχους στους υμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Αναφέρεστε, κύριε Παπαναστάση, και στις συναντήσεις που έχει ο Πρωθυπουργός με τους ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, ας πούμε? Κοιτάξτε, για τα Δυτικά Βαλκάνια δεν εξαιρούνται και αυτά στο ίδιο μοτίβο είναι. Τώρα βέβαια εκεί πέρα οι επαφές που είχε με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων, είναι γνωστό ότι η αστική τάξη της χώρας είχε να λάβει ένα ρόλο εμπροστοφυλακής στην ευρωατλαντική ενσωμάτωση της περιοχής. Είναι κάτι που ξεκίνησε εντατικά επί ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά συνεχίζει με τους ίδιους και πιο εντατικούς ρυθμούς με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις διαδοχές που συναντήσεις που είχε, το κάνει καθαρό. Είχε συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον Έντι Ράμα, της Σερβίας, τον Βούσιτς, και του Κωσόβου, τον Θάτσι. Και της Βόρειας Μακεδονίας. Και της Βόρειας Μακεδονίας, ναι, ναι. Αυτά τα πράγματα, ουσιαστικά αυτές οι συναντήσεις, ουσιαστικά προσδιορίζουν την υλοποίηση του ρόλου που έχει αναλάβει πολύ πρόθυμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή μας. Τώρα, τα περί κακής συμφωνίας και αν εμείς την υπογράφαμε, δεν θα την υπογράφαμε, αυτά είναι ουσιαστικά για κατανάλωση λαϊκή, και είναι φανερός και ο λαϊκισμός που εκπέμπουν, γιατί επί της ουσίας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ουδέποτε αντέτεινε το ελάχιστο επιχείρημα σε σχέση με τις νατοικές επιδιώξεις στην περιοχή μας. Κύριε Παπαναστάση, υπάρχει ασφαλώς, διερχόμεθα μία περίοδο κατά την οποία η Τουρκία φαίνεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο, οι επιδιώξεις Τουρκίας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των γεωπολιτικών μεταβολών που σημειώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Επιδιώξεις οι οποίες είτε μέσω του προσφυγικού προβλήματος είτε και με άλλους τρόπους, στην εκμετάλλευση ας πούμε των πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής,
Φαίνεται ότι πιέζουν πολύ τη χώρα και πιέζουν επίσης και τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Πώς τα αξιολογεί αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα? Κοιτάξτε, η Τουρκία αντικειμενικά είναι μια περιφερειακή δύναμη η οποία παίζει ένα κομβικό ρόλο στους εν εξελίξη και οξυμένους, αν θέλετε, ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας. Είναι, ας πούμε, ένα περιζήτητο κομμάτι του παζλ ισχύως ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ρωσία και πολύ λιγότερο την Κίνα, βέβαια, το συγκεκριμένο. Αυτό ήδη προδιορίζει την σημαντικότητά της μέσα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Ταυτόχρονα, πρέπει να δούμε από την άλλη πλευρά και τον ρόλο που παίζει η Ελλάδα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Η Ελλάδα δεν είναι αμέτωχη σε αυτό το κομμάτι. Συμμετέχει ενεργά και φάνηκε από αυτά που είπαμε προηγουμένως σε σχέση με τα Βαλκάνια. Τώρα, αν θέλετε, η οπτική με την οποία βλέπουμε οι μεγάλες δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, την Τουρκία, σε αυτή τη διελκυστίδα για τον προσετερισμό των πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής, αλλά και τον έλεγχο των δρόμων διακίνησής τους, πραγματικά προσδιορίζει και την στάση τους απέναντι στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό στοιχείο ότι όσο αυξάνουν τα παζάρια των Ηνωμένων Πολιτειών με την αστική τάξη της Τουρκίας που εκφράζεται μέσω της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πολιτικής, τόσο πιο έντονη γίνεται και η προκλητικότητα και η διεκδικητικότητα της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό το αναφέρω γιατί όσο κι αν η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα απέραντο αμερικανικό στρατόπεδο, και ήδη είναι γνωστό αυτό, είναι η βάση της Σούδας, είναι τα ντρόν στη Λάρισα, είναι η Αλεξανδρούπολη, είναι υποδομές σε λιμάνια, είναι πάρα πολλά και μάλιστα με τον καινούριο στρατηγικό διάλογο θα αυξηθούν περισσότερα. Όσο λοιπόν οι κυβερνήσεις της Ελλάδας δίνουν γη και είδωρ στις Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ, είναι φανερό ότι τίποτε πραγματικά δεν μας προστατεύει από αυτή την επιθετικότητα της Τουρκίας μέσα σε αυτό το ενδοϊμπεριαλιστικό παζάρι. Εμείς σαν κόμμα λέμε ότι η εμπλοκή αυτή είναι καταστροφική για τον λαό και για τους λαούς της περιοχής. Η λύση είναι μία. Η άμεση αποδέσμευση από αυτές τις εντός εισαγωγικών συμμαχίες, δεν είναι συμμαχίες, λικοσυμμαχίες είναι, και ο προσανατολισμός της όποιας ισχύως, των ισχύως των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας, εκεί που πραγματικά που είναι ο κίνδυνος στα ανατολικά σύνορα. Όσο γινόμαστε μέρος του προβλήματος, τόσο πιο πολύ κινδυνεύει ο λαός μας, τόσο πιο έντονα στοχοποιείται ο ελληνικός λαός και τόσο πιο επικίνδυνες είναι αυτές οι εξελίξεις ευρύτερα στην περιοχή μας. Κύριε Αναστάση, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλα. Να είστε καλά. Γεια σας.